σας κουτσούνια! Κάνε ρε! Εγώ έχω ετοιμαστεί να πάω σε ένα event. Αυτή την τσάντα να πάρω. Αυτή την τσάντα. Την έχω λιώσει αυτή την τσάντα. Είναι στάνταρ μου τσάντα που ταιριάζει με όλα. Και έχω αφήσει εδώ ανοιχτά όλα. Τις ντελάπες και όλα. Κάτσε κάτι να την βάλω. Και επίσης γενικά αυτές τις μέρες θα πάω στο Athens σε Exclusive Designers Week. Και νομίζω έχω και άλλα δύο event. Οπότε αποφάσισα να τα συνδυάσω έτσι αυτές τις μέρες και να σας κάνω ένα λίγο event fashion vlog. Και προς το παρόν πρέπει να αποφασίσω ποιο δερματινάκι θέλω να βάλω. Ταιριάζει από πάνω. Τελικά έβαλα γκαραντί μαύρο δερματινάκι. We are both young, we're both young in mind. So it's better to keep it on the easy side. We like to go out almost every night. Looking for something bad, looking for something to feel. Δεν έχω ξανάρθει. Έχει ξανάρθει εδώ. Είναι και για φαγητό μου, είπανε γενικά, ναι. Και είναι ωραία που έχει εδώ την τζαμαρία και είναι σαν έθρι. Οπότε. Ναι. Όλα την πέτρα και να έχει πάρει το. Ναι. Και να έχει εδώ, ξέρω εγώ, το σημείο που πήγε στα πέτρα. Και αφού μπανίζει κανεί σε ένα event τα προϊόντα, έρχεται το highlight. Το highlight. Reception. Τι κάνει, Γιούλη. Καλά, γλουτάρεσαι. Και ανοιξιάτικη garden. Πρέπει να αρχίσετε να φέρνετε Patrick στα event. Εγώ το είπα. Ναι. Και μου είπα θα μου χαρίσει το σκουλαρίκι της, ok. No. Είναι τέλειο. Εντάξει, μπορείς να το πάρεις. Thank you. Το πάρεις το πιο. Και το σκίζει και το σπάει. Όχι, 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 μην πλάκα κάνω. Ήρθα σπίτι από το event και κάπου εδώ θα σας αφήσω για να ξεβαφτώ να φάω και να κάνω δουλειές, γιατί έχω να κάνω λίγο μοντάζ. Και θα τα ξαναπούμε κατευθείαν στη φάση που θα ετοιμάζομαι για τα πρώτα show που θα δω του Athens Exclusive Designers Week. Λαλαλα, fancy stuff. Πάμε! Εκείνη την ημέρα αποφάσισα να κάνω ένα vinyl eyeliner. Το έχω εφαρμόσει άλλες δύο φορές. Βέβαια, δυστυχώς αυτή τη φορά που σας το δείχνω στο βίντεο είναι λίγο fail. Γιατί κάνω τη γραμμή του eyeliner κανονικά με το απλό μου eyeliner, αλλά πάντα προσέχω το flick να το πάω πιο πέρα από τη γωνία. Δηλαδή η γωνίτσα που σχηματίζεται, η ωραία η γατήσια, να είναι πιο πέρα, έτσι ώστε να μην ακουμπάει στην κλείδωση του ματιού. Εδώ πέρα ακουμπούσε λίγο, έκανα fail και έτσι αργότερα που το κάνω glossy έτρεξε λίγο. Ενώ τις άλλες δύο φορές που το πρόσεξα λίγο παραπάνω και δεν ακουμπούσε στις ζάρες του ματιού, δεν έτρεξε. Αυτό το look παρόλα αυτά δυστυχώς γίνεται μόνο σε μάτια τα οποία δεν ακουμπάνε πάνω, δεξιά και αριστερά, γιατί αλλιώς το gloss τρέχει. Πάμε στο ζουμί όμως, κάνουμε το eyeliner κανονικά και μετά με ένα λεπτό πινέλο παίρνω λίγο διαφανές gloss. Συγκεκριμένα πήρα ένα που είναι για τα χείλη, αν και ξέρω ότι υπάρχουν και ειδικά gloss για τα μάτια, εγώ συνήθως χρησιμοποιώ αυτό για τα χείλη και το πέρασα ακριβώς πάνω από τη μαύρη γραμμή. Τώρα ακόμη και αν δεν το περάσετε τέλεια, δηλαδή δεν πατήσετε από πάνω τέλεια την άκρη του eyeliner, δεν θα φαίνεται, γιατί επειδή είναι glossy το θέμα είναι να γυαλίζει το ζουμί. Και επίσης εδώ στην κάμερα δεν γυαλίζει τόσο, αλλά σε χώρους όπου υπάρχει έτσι φωτισμός, σποτάκια, λαμπάκια και ιστορίες, γυαλίζει πάρα πολύ και είναι πολύ ωραίο από κοντά. Βέβαια είναι υψηλή λεπτομέρεια, από μακριά δεν το βλέπεις δηλαδή. Και έβαλα ένα σκούρο κραγιόν, το συγκεκριμένο δοκίμαζα πρώτη φορά, είναι της NARS και έχω να πω φοβερή απόδοση και κράτησε και ώρες και φοβερό, φοβερό. Πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πρώτη φορά δοκίμαζα της NARS. Μετά έκανα το μαλλί. Έχετε συνηθίσει ήδη, σας έχω ξαναδείξει πώς κάνω αυτά εδώ τα κεφτεδάκια. Ουσιαστικά κάνω μία κοτσίδα και τη λίγο γύρω γύρω το μαλλί και το στερεώνω με τσιμπιδάκια. Πάμε στη βάση του outfit, το οποίο είναι αυτό το vinyl collant. Θα έχω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά κάνει θόρυβο. Όταν περπατάει, κάνει χρούτσου χρούτσου. Αλλά άμα πάτε σε μέρος όπως θα πάω εγώ τώρα στο event που έχει φασαρία, δεν ακούγεται. Και από πάνω θα φορέσω ένα midi τούλινο φόρεμα, το οποίο σας το έχω δείξει πολλές φορές. Από πάνω φοράω ένα σακάκι, το οποίο στο τέλος θα το στερεώσουμε με ζώνη. Θα μπορούσε να είναι βέβαια
και ένα σκέτο μονόχρωμο σακάκι αν δεν θέλετε ας πούμε να ρισκάρετε με prints, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που το συγκεκριμένο pattern με τα πουλιά δένει τόσο ωραία με το ριγέ, είναι λες και είναι set, δεν καταλαβαίνεις ότι δύο ξεχωριστά κομμάτια. Το σακάκι δεν το κουμπώνω κανονικά, δηλαδή εκεί που βρίσκεται κανονικά το κουμπί, αλλά το πάω πιο μέσα και για να το στερεώσω, το στερεώνω με παραμάνα, δηλαδή το θέλω πιο κλειστό, να αγκαλιάζει πιο πολύ το σώμα, και για να δέσει όλο αυτό και να φαίνεται ότι κάπου στηρίζεται φοράω και μία ζώνη. Για παπούτσια επέλεξα vinyl μποτάκια, τα οποία έτσι ταιριάζουν και πολύ με το παντελόνι και έτσι είναι πάρα πολύ ενιαίο και κάπως μακραίνει το πόδι και όπως καταλάβατε υπάρχει έντονο το vinyl στοιχείο, vinyl eyeliner, παντελόνι, παπούτσι. Κουτσουνάρες μου λοιπόν, κατέφτασε το βράδυ και κατευθύναμε προς Ζάπιο όπου θα γίνουν τα σοου. Πρόλαβα να πάω στο προηγούμενο που ήταν και η Σοφία με τον Κουράκο, αλλά δυστυχώς άργησα να τελειώσω με τις δουλίτσες μου. Θα δω το επόμενο, δεν ξέρω αν θα κάτσουν τα παιδιά, αν θα τους προλάβω. Θα δούμε. Θέλω να χαιρετήσετε τα κουτσούλια. Γεια σας κουτσούλια. Και πώς σας λένε, δεν σας ρώτησα. Νίκη και Σπύρο. Ωραία, χάρηκα. Και συζητάμε εδώ που κάθε φορά έχει καθυστέρηση. Κάθε φορά. Τώρα που είχαμε πει στο προηγούμενο είχε 3/4 παιδιά και περιμένεις απ' έξω. Κοίτα, εμένα μου πόλεψε γιατί αργούσα και πόνταρα στην καθυστέρηση. Άρα αυτή τη φορά μας βοήθησε. Φανταζόμουν πως μπορούν να χωρεθούν. Θέλω να εξερευνήσω λίγο εδώ γιατί έχει κάποια stand πραγματάκια και θα δω και το επόμενο και μετά σπίτι. Και αυτό το show της Kathy Hadels, ελπίζω να το προφέρω σωστά. Μου άρεσε και ένα τσικ περισσότερο. Αλλά πιο πολύ μου άρεσε που στην πασαρέλα κάτω είχε γρασίδι και φυτά. Είχαν βάλει τα ψεύτικα φυτά, οπότε έδινε ένα άλλο εφέ σε όλη την πασαρέλα. Τέλειο. Πίσω κάπου εδώ και θα τα πούμε αύριο με καινούρια show κτλ. Κτλ. Μα! Γεια σας κουτσούνια! Η συγκάτοικός μου γελάει και με κοροϊδεύει. Θα κάνω το ίδιο όταν θα γυρνάς εσύ βίντεο και θα τσιροκοπάς μόνη σου μπροστά στο φακό. Την Παρασκευή δεν πήγα σε κάποιο σόου. Γιατί μου φέρεις κρεμμύδι? Για να κλάψεις. Όσο η αγαπημένη μου συγκάτοικος στη μέση του σπιτιού κάνει vlogger mail και μόλις της χάλασα το story και με βρίζει. Θα σας δείξω το μακιγιάζ. Αρχικά θα καλύψουμε τους κύκλους του ξενυχτιού με κορέκτορα. Πάπα. Πώς να ονομάσω τα vlogs που θα είναι βασισμένα σε outfit? Style vlogs. My style vlogs. Καλό είναι. Πολύ κλεμμένο. Είναι πολύ κλεμμένο. Είναι καλό. Όλα στα αρχίδια μου. Είναι ρέφερες. Φίλε, αυτό θα βάλω. Είναι ρέφερες, ναι. Οπότε το τι φόρεσα που έκανα την προηγούμενη φορά με το διαστημικό event θα το αλλάξω και θα κάνω και αυτό my style vlogs. Ποια είναι η ιδέα αυτό με την αλλαγή? Όχι, απλά δεν μου αρέσει το τι φόρεσα. Concealer. Setting powder! Θα τα κάνω όλα με ηλίθια ηχητικά εφέ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τώρα θα βάλω το κραγιόν το 1, γιατί θα συνδυάσω 2. Αλλά θα το βάλω από τώρα, γιατί το συγκεκριμένο αργεί να στεγνώσει. Είναι λίγο δύσκολο, αν και στεγνώνει ωραία. Θα πάρω υγρή ρόσκια. Προς τα έξω θα την βάλω λίγο σβηστά. Και στη μέση θα ταμπονάρω καλά. Και μετά θα πάρω αυτό εδώ το μικρό μικρό θαύμα που είναι γκλώσσο με μπλίνγκι μπλίνγκι μέσα που έχω ερωτευτεί. Μπλίνγκι μπλίνγκι. Μπλίνγκι μπλίνγκι.
cringe. Θα το χρησιμοποιήσω σαν σκιά. Το βάλω δηλαδή από πάνω από την άλλη. Μπορείτε φυσικά για τέτοιο παρόμοιο look να βάλετε και απλό gloss. Δεν χρειάζεται να έχει blingy blingy μέσα, αλλά σίγουρα το blingy blingy ενισχύει τη φασούλα. Γράφει ροζ βασικά, δεν είναι ακριβώς διαφανές. Γράφει ροζ. Λοιπόν, να κάνω tap tap εδώ, να διορθώσω τις άκρες, να είναι πιο smooth. Τις σβήνω λίγο προς τα έξω, για να είναι γενικά πιο λεπτή η στρώση στα εξωτερικά σημεία και πιο χοντρή και πάνω στο βλέφαρο. Για contour διαλέγω μια πολύ ψυχρή απόχρωση, αυτή είναι εδώ, γιατί δεν θέλω να το θερμάνω, το ροζ και το μπλε είναι ήδη ψυχρά. Παίζει, βασικά δεν θα βάλω ούτε ρουζ, το έχω έτσι ψηλο flat το look, για να είναι μπαμ μπαμ τα μάτια και τα χείλη. Και αφού έχουν στεγνώσει σχετικά τα χείλη, αν και θα στεγνώσω κι άλλο, αυτό αργεί να στεγνώσω, αλλά στεγνώνει κι άλλο, θα βάλω ένα άλλο μπλε που έχω που έχει bling bling μέσα. Αλλά αυτό δεν θα το βάλω σε ολόκληρη την επιφάνεια, θα βάλω τύπου στη μέση. Φαίνεται και πιο σαρκώδη τα χείλη και είναι έτσι. Λίγο 3D το χρώμα. Η Άννα Μαρία λέει ότι αυτό το look με το gloss είναι σαν να έχεις βάλει αληθή για... Πώς το είδες? Κρυθαράκι. Το μπραντέξ για κρυθαράκι και να έχεις πασαλιφτεί. Δεν φαίνεται άσχημα. Τώρα που το είδες με make-up σου φαίνεται πιο ψωλικό. Γιατί πριν το είχα δοκιμάσει χωρίς make-up για να δω αν είναι ωραίο όντως και μου λέει γιατί είσαι σαν το μπραντέξ. Α, highlighter δεν βάλαμε. Θα βάλω αυτό εδώ το highlighter. Ήθελε να μοιάζει με unicorn. Ήθελε. Μοιάζει με κάτι άλλο. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Πάμε να αναλύσουμε το outfit εκείνης της ημέρας λοιπόν. Ξεκίνησα με βάση ένα μαύρο φόρεμα, σχετικά καλό θα έλεγα, δηλαδή συνήθως το φοράω σε καλές εξόδους, και δείτε πως μπορείτε ένα τέτοιο φόρεμα να το αξιοποιήσετε και να το χρησιμοποιήσετε και σαν φούστα. Βάζω από πάνω μια κολλητήρι για μπλούζα, αυτό μπορείτε να το κάνετε skip και να προχωρήσετε κατευθείαν στο επόμενο βήμα, όπου εγώ θα βάλω μια φούτερ. Βέβαια, γιατί έβαλα το ρηγέ από κάτω? Πρώτον για να είμαι πιο ζεστά, γιατί δεν θα βάλω μπουφάν, και ουσιαστικά θα τραβήξω τα μανικάκια από το ριγέ, ώστε να φαίνονται στην άκρη της μπλούζας. Αυτό κάνει έτσι, δίνει ένα ενδιαφέρον στοιχείο στη φούτερ μου. Είναι λες και η φούτερ είναι έτσι με ριγέ μανίκια. Αυτό το κόλπο μπορείτε να το κάνετε και με πουκάμισο ενδεχομένως από μέσα, ή οτιδήποτε έχετε εμπριμέ, δηλαδή με τυπώματα. Και θα συνδυάσω αυτές εδώ τις βελουτέ μπλε μπότες για χρώμα, και θα βάλω και στο λαιμό αυτό το φουλάρι, γιατί έχει έτσι μπλε και άλλα χρώματα. Και το συγκεκριμένο φουλάρι θα βοηθήσει να δένει αρμονικά όλο το σύνολο, γιατί θα έχουμε και πάνω στο λαιμό μπλε και κάτω στα παπούτσια μπλε, οπότε θα δένουν κάπως όλα μαζί. Για τα μαλλιά ήθελα γαλλικές πληξίδες, αλλά επειδή δεν ξέρω να κάνω, κάνω μούφα γαλλικές πληξίδες. Δηλαδή τι κάνω? Χωρίζω όλα τα μαλλιά σε τρεις τούφες. Οι δύο ψηλές τούφες είναι πάνω από το αυτί και η τρίτη τούφα είναι χαμηλά κάτω από το αυτί. Παίρνω λοιπόν τις δύο από πάνω τούφες και τις τυλίγω μεταξύ τους γύρω-γύρω, έτσι πάρα πολύ απλά. Και μόλις φτάσω κάτω χαμηλά στο αυτί, βάζω και την τρίτη τούφα στο παιχνίδι και κάνω μια απλή πλεξίδα, κανονική, κλασική. Και έτσι έχουμε μούφα γαλλικές πλεξίδες. Όπως καταλαβαίνετε, το μπλε κραγιόν που έβαλα εξ αρχής δεν ήταν τυχαίο. Ήθελα να το ταιριάξω με τις μπότες. Και έβαλα και αυτή την τσάντα που έχει πορτοκαλί που δένει εδώ με το φουλάρι και λευκό γκρι που δένει με εδώ. Την οποία τσάντα την είχα πάρει στις προηγούμενες εκτόσεις και δεν την έχω βάλει τη μια φορά. Και την αξιοποιώ τώρα πρώτη φορά. Καλό βράδυ! Γεια σου! Πρώτη φορά σκαλονογεί τώρα την ώρα που βλογκάρω. Πάμε! Τελείωσε το show, πώς σου φάνηκε? Ωραίο ήταν, βέβαια κάποια κομμάτια ήταν too much. Θα έλεγα ότι ίσως είναι για κανένα show, για καμιά τραγουδίστρια. Αλλά κάποια ήταν πολύ φορέσιμα. Άργησε όπως όλοι. Α, ναι, όλα τα μοντέλα είχαν ψεύτικη μεγάλη μύτη. Ψεύτικη, όχι τυποκριάτικη, ναι, από professional, τύπου SFX. Και είχαν και λίτσα στο πλάι. Ναι. Ήταν πολύ ιδιαίτερο. Μάλιστα.
Ναι, ήταν πολύ μάγισσε. Αυτό, εντάξει, είχε ενδιαφέρον. Είχε. Τα σκυλάκια μας. Και να πούμε ότι είχε όλες τις ηλικίες. Ναι, είχε από όλες τις ηλικίες επίσης. Παιδιά, μεγάλους. Ήταν οικογενειακό. Ναι. Family friendly το σοδουλάκι. Αυτά, θα σας αφήσω εδώ και θα τα πούμε αύριο που θα είναι η τελευταία μέρα. Τι κάνετε, σήμερα είναι Κυριακή, η τελευταία μέρα του Athens Exclusive Designs Week. Θα ετοιμαστώ τώρα για να πάω. Κλασικά θα σας δείξω πώς θα βαφτώ. Έχω κάνει βέβαια ήδη βάση, highlighter, contour, λίγο ρουζ. Το highlighter είναι αυτό που έβαλα και χθες, το μονοκερέ. Το. Και έχω κάνει και έντονο 3D graphic φάση λίγο. Τι ήθελα σε αυτό το look να έχω, έντονο 3D σκούρο. Έντονα σκούρα χείλη και ροζουλή μάτια, αλλά τύπου glitter ροζουλή, θα δείτε. Θα πάρω πάλι γκρίρο σκιά όπως χθες, δεν ξέρω τι φάση και την έχω χρησιμοποιήσει τόσο πολύ. Τρώω γενικά κολλήματα, δηλαδή αν κάποια περίοδο μου αρέσει πολύ ένα προϊόν, μπορεί να το δοκιμάζω σε διάφορα looks και αυτά και να μην βάζω κάτι άλλο, να βάζω μόνο αυτό επειδή το λιώνω απλά. Και με τα ρούχα το παθαίνω. Ας πούμε αυτή την περίοδο μου αρέσουν πολύ τα layers με φορέματα και σακάκια ή φούτρο, οπότε βλέπετε ότι πολλά outfit μου είναι κάπως έτσι. Αυτή η παλέτα, παιδιά, μυρίζει ονειρικά. Θα πάρω αυτό εδώ που είναι ρουζ, αλλά είναι κάτι ενδιάμεσα σε ροζ και καφέ. Pink sand λέγεται και είναι όντως ροζοκαφέ κάπως. Οπότε και θα θερμάνει λίγο το μάτι μου, αλλά δεν θα ξεφύγει από το ροζ. Δηλαδή, αν βάλω καφέ, ας πούμε, θα ξεφύγουμε λίγο από το ροζούλι. Αλλά με αυτό. Βέβαια, αυτό κανονικά πρέπει να είναι ρουζ, αλλά δεν μας νοιάζει. Έχω βάλει λοιπόν αυτή την πούδρα τη σκούρα ροζ κάπως εδώ μέσα, εδώ γύρω και εδώ πολύ στη γωνία. Λίγο από κάτω ίσα ίσα για να δέσει. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω το ίδιο glitter που είχα χρησιμοποιήσει σε εκείνο το make-up tutorial που σας είχα κάνει με το ροζ glitter. Αλλά επειδή αυτό το glitter έχει και χοντρά και ψηλά κομμάτια, εγώ θα πιάνω τα ψηλά. Δηλαδή αυτά εδώ τα πιο ψηλά, όχι τα πιο χοντρά που έχει. Πρώτα παίρνουμε κόλλα για glitter, εμένα μου αρέσει να τη βάζω σε ένα flat πινέλο. Την κάνω με tap-tap κινήσεις όμως, γιατί άμα την πασαλείψω μπορεί να χαλάσω το make-up μου. Δηλαδή αυτό που έχω κάνει από κάτω. Και ξεκινάω να ψαρεύω εδώ από το καπάκι. Και μετά κάνω απαλό tap-tap. Στο tutorial που σας είχα κάνει τότε είχα χρησιμοποιήσει αυτό το glitter σε μεγάλη πυκνότητα. Τώρα όμως θέλω να το χρησιμοποιήσω ωραία για ένα διαφορετικό look. Λοιπόν, μου έχει βγει ακόμη πιο πυκνό από όσο ήθελα. Το ήθελα ακόμη πιο ωραίο. Και τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Γιατί είναι λίγο too much για αυτό που ήθελα. Για όλα παιδιά, fashion week είναι. Οι υπερβολές περνάνε. Το αφήσουμε έτσι. Η κατάρα με τα πολύ σκούρα κραγιόν, ειδικά με το μαύρο, είναι ότι έτσι και κάνεις λάθος μετά για να το σβήσεις με την παλανέτα μου τζουρώνεσαι πολύ και είναι πολύ δύσκολο γενικά να κάνεις το τέλειο σχήμα. Εδώ που έχω τη σχισμή, το σημαδάκι μου λίγο κάνει κοιλιά. Εντάξει, pretty decent. Πάμε στα outfit και στο μαλλί. Ξεχνάω συνέχεια να σας πω ότι μετά από κάθε look εννοείται βάζω setting spray για να κρατήσει. Και το τελευταίο look αυτού του βίντεο είναι το συγκεκριμένο που θα δείτε αφού ολοκληρώσουμε το layering, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπετε απλά ένα άκυρο κολανάκι και ένα πουκάμισο. Πάνω από όλο αυτό θα φορέσω ένα midi διαφανές φόρεμα πάλι, δηλαδή το σκεπτικό είναι παρόμοιο με το προηγούμενο outfit. Θα βάλουμε από πάνω και μια φαρδιά φούτερ η οποία είναι αρκετά μακριά και την φοράω και σαν φόρεμα ενίοτε. Θα βγάλω τον γιακά από το πουκάμισο, εννοείται να φαίνεται προς τα έξω, και θα εμφανίσω και το print από το πουκάμισο και στα μανίκια. Επειδή το πουκάμισο είναι ροζ, δένει τέλεια και με το ροζ τούλινο από κάτω. Και για να το στολίσω ακόμη περισσότερο, θα συνδυάσω διάφορα κολλιέ σε διάφορα μήκη μεταξύ τους. Μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω layering με κοσμήματα. Και θα κάνω τα συνηθισμένα μου κεφτεδάκια. I like the way you shiver before you fall asleep. Under bright lights you glimmer and I feel 15. Εν τω μεταξύ συνειδητοποίησα ότι δεν σας έχω πει μια ιστορία από την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα που λέτε, εκεί που ήμουν στο μετρό, με πλησιάζει μια γιαγιάκα. Μου λέει, τι μου είπε. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, κάτι τύπου τι ωραίο ντύσιμο, κάτι τέτοιο. Και λέω ευχαριστώ πολύ. Και μου λέει, μ' αρέσει που παρόλο που έχεις ρομαντικό πρόσωπο, έχεις κάνει πιο ροκ χτένισμα και
όλα έτσι λέει. Και αυτά και είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, μου αρέσει κάτι τέτοιο. Και λέει, θυμάμαι τα δικά μας χρόνια που κάναμε και εμείς τα δικά μας τα τρελά και τέτοια. Αυτό ήταν πολύ ευχάριστη και μου λέει, είμαι κατά να ξέρεις των ανθρώπων της ηλικίας μου που μαλώνουν την νεολαία όταν κάνει τρέλες γενικά και αυτά, γιατί λέει και εμείς αυτά κάναμε και λέει όταν μαλώνεις τους νέους για τις τρέλες τους είτε στον ντύσιμο ή οτιδήποτε είναι σαν να μαλώνεις τη ζωή, κάτι τέτοιο είχε πει. Πολύ φάση και damn it, έπρεπε να τη βάλω στο vlog γιατί ήταν θεούλα, αλλά ντρόπηκα πάρα πολύ να τη ζητήσω. Αλλά ήταν θεά. Και τώρα τι θυμήθηκα και σκέφτηκα ότι δεν σας το είπα την πρώτη μέρα γιατί αργούσα κλασικά. Έχω έρθει εδώ στο backstage και είμαι στο Ilias and Stuff και έχουν εδώ μαλλιά που είναι εκεί που έκανα την κερατίνη που με ρωτάτε πολύ συχνά και με ρωτάει εδώ, είσαι ευχαριστημένη, έστρεσε και λέω, δεν ξέρω πώς μπορώ να επιστρέψω στο μπι κερατίνι μαλλί. Θα μείνεις λοιπόν στο με κερατίνι. Ναι, δεν γίνεται. Γνώρισα εδώ τη Μαρία που βγάζει και σχέδιο μόδος και μιλούσαμε εδώ, σχολιάζαμε. Θα περάσαμε ωραία, σχολιάζαμε κατά outfits και αυτά, μας άρεσε πάρα πολύ. Ναι, νομίζω ότι ήταν πολύ ωραίο show. Ναι, ναι. Πάμε ο δύο Αθηνών γιατί το επόμενο show είναι εκεί. Να δούμε, εγώ έχω σίγουρη πόρτα. Miro. Εγώ δεν ξέρω αν έχω πόρτα, γιατί είναι πιο πριβέ το show και δεν ήταν σίγουροι μέσα να μου πούν αν το, η πρόσκληση μου που είναι press περνάει. Ελπίζω να περνάει γιατί θέλω πάρα πολύ να το δω. Να έχει έστω κάτι κάποιο σιδεράκι να βλέπεις από κάποια τρυπούλα, τίποτα τέτοιο. Μπορεί. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε τη μοίρα μας και τη τύχη μας. Θα βρήκα τον Δημήτρη που πάντα μου αρέσει τα outfits του και του ζήτησα να κάνω ένα σκάν. και φιγούρα. Ευχαριστώ. Είναι Donna Karan. Perfect. Το μήλο. Να σου κάνω ένα σκάν το υπέροχο outfit. Αχ, σε ευχαριστώ τόσο πολύ. Καλέ, το μακιάζ. Πώς το λένε αυτό που εισβάλλει σε κάποιους που γυρίζουν, Photobomb, αλλά αυτό είναι video bomb. Video bomb. Γεια σας, έχετε να το πάρω. Γεια σας, γεια. Μια πολύ ωραία ντυμένη υπέροχα. I'm wasted. All I wanna do is drive home to you, baby. I'm faded. All I wanna do is take you downtown, baby. I'm wasted. All I wanna. Θέλω να σας δείξω τα σκουλαρίκια αυτά τα οποία τα ερωτεύτηκα και τα φτιάχνει μόνη της και είναι τέλεια. Μπράβο. Τέλεια. Όπως καταλαβαίνετε, περιφέρομαι πριν το show και ψάχνω όμορφα outfits να σας δείξω και όμορφα πράγματα. Να πάρετε έμπνευση και εσείς, γιατί έχει πολύ πλάκα να παρατηρείς έτσι creative people. Πίσω για μία Δάφνια, τι κάνεις? Εδώ προσπαθώ να βγάλω μια φωτογραφία στο Instagram. Να σε βοηθήσω. Έχουμε εδώ φως, φακούς, έτσι πάει παιδιά. Όσοι είναι γύρω μας βγάζουν τα φλάς για τη φώτο. Μαρία, έχεις εξοικειωθεί με κάμερα. Τώρα και τα πάω πραγματικά. Τι, καλά τα πας. Στην αρχή τρεβότανε. Να σε σκανάρουμε. Είναι vintage της γιαγιάς της. Αν την ακολουθείτε στο Instagram θα την αγαπάτε όσο εγώ τη γιαγιά της. Είναι θεά και είναι και υπέροχο και έχει και πάνω. Γνώρισα εδώ τη Νίκη. Γεια σας. Η οποία ήρθε παρέα με τον παπάτσι, ο οποίος είναι το κάμερα μας. Κάμερες, ναι. Και λέω πόσο cool να δουλεύει ο παπάτσι σε αυτά τα events και να πηγαίνεις κι εσύ σπίνα και εγώ το ίδιο πάνω. Ναι, ούτε ναι. It's been a long, long summer. Heat crashing on us like a wave. Trying to stay dry on the weekend. Some days it just feels harder to behave. Always kind of felt like I needed space. Always kind of felt that this ain't.
πίσω. Μου άρεσε πάρα πολύ, γενικά μου αρέσουν, ναι. Μου άρεσαν οι υφές, μου άρεσαν τα χρώματα, όλα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Οπότε σας αφήνω εδώ, σας καληνυχτώ και τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Don't you know it won't ever change, no. Don't you know it won't ever change, no. Love dragged me down past the ocean, soaping from the poison of your head.